Στις 29 Μαΐου του 1453 η κρατική οντότητα της πόλης έσβησε, παρά το γεγονός ότι ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο δεύτερος ο κατακτητής καθήθηκε διαβεβαιώνοντας τον πρώτο μετά την άλωση Πατριάρχη Γενάδιο τον Σκολάριο ότι είναι ο διάδοχος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Η θρησκευτική οντότητα όμως της πόλης, της σημερινής έστω Σταμπούλ, εξακολουθεί να παραμένει ανέπαφη στο ταπεινό μα ολοφώτινο φανάρι το κέντρο της κορυφής της Ορθοδοξίας. Το φανάρι που υπό την πεπνημένη και θεοφύλακτη κατηγουμενία του σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου, συνεχίζει εδώ και 560 χρόνια την ανεκτήμητη προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ανατολής στον κόσμο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον ευχαριστήριο Πεάνη προς την υπέρμαχο στρατηγό της πόλης και του γένους μας, αλλά και το θρηνητικό ψαλμό για την άλωση της Ιερουσαλήμ, καθώς και μαρτυρίες για τις τελευταίες ημέρες της βασιλεύουσας, παρμένες από τους χρονογράφους της εποχής που σφίγγουν πραγματικά τη ψυχή μας.
πύλη θα κλειστεί. Μια φορά και ένα καιρό, έτσι με τη θεία κοινωνιά, θα το κλείσω μέσα στο παράδεισο και στην τροπινό σπαρτή γωνιά, θα φτηνώ δεμένο δίσκο ποτήρο, έτσι με τη θεία κοινωνιά. Μια φορά και ένα καιρό, μα εσύ δεν μας εγκατέλειψες ποτέ. Σπουδαία λόγια που σηματοδοτούν δύο αναπόσπαστες έννοιες, ιστορία και πίστη. Αυτές δεν θα αφήσουν ποτέ την πόλη να χαθεί. Καλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να απευθύνει λόγους παρακλήσεως. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Να μου επιτρέψετε όμως να προτιμήσω την σιωπή της κλειστής μεσαίας πύλης των Πατριαρχείων μέχρι τη μέρα που ο Άγγελος Κυρίου θα την ανοίξει, λέγοντας μόνο εκείνο που επιβάλλεται να πει ένας ορθόδοξος Ρωμιός ιεράρχης, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αμήν. Μέσα από τρεις κουβέντες τα είπατε όλα. Νομίζω, πατέρα Γεώργια, ότι κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι θα λένε για αυτή τη βραδιά ότι ήμασταν εδώ και ακούσαμε τους λόγους δύο μεγάλων σεβαστών πατέρων της Χιώτικης Εκκλησίας. Και αυτό θα είναι τιμή για όλους εμάς που ήμασταν σήμερα εδώ μαζί σας και ακούσαμε το Σεβασμιότατο και το μισθό σας λόγο. Σήμερα νομίζω βιώσαμε όλοι τη Μεγάλη Πέμπτη του ελληνικού έθνους. Είδαμε δηλαδή στιγμές μέσα από τα τραγούδια και την ανάγνωση κειμένων. Και αντιληφθήκαμε ότι το δεδρολίβανο της ρωμιοσύνης δεν ποτίζεται με νερό, με θυσίες και αίμα ποτίζεται.